Ο Τζον Λένον ήταν ένας γιαγιές, ξέρετε, έτσι τους αποκαλούσαν τότε. Γιαγιές γιατί από το γιαγιέ, επειδή λέγανε γιαγιέ, αυτό. Από εκεί βγήκε η έκφραση, έτσι ήταν ο γιαγιές. Ήταν ένας μαλλιάς, τραγουδούσε rock and roll, την μουσική του διαβόλου, αλλά ο επόμενος άνθρωπος που θα δούμε, αντιθέτως, είναι ο εκπρόσωπος της αγάπης. Είναι ο εκπρόσωπος του Θεού του ίδιου. Το όνομά του είναι Αμβρόσιος και ο άνθρωπος αυτός πριν από μήνες, χρόνια δεν θυμάμαι ακριβώς, πριν από κάποιους μήνες, για ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας των συνανθρώπων μας, βγήκε και μίλησε κατά αυτόν τον τρόπο. Φωτιά άναψαν οι αναρτήσεις του Μητροπολίτη Καλαβρίτων στο προσωπικό του μπλοκ. Η ομοφιλοφιλία είναι εκτροπή από τους νόμους της φύσεως. Είναι κοινωνικό κακούργημα, είναι αμαρτία. Όσοι λοιπόν είτε την βιώνουν είτε την υποστηρίζουν δεν είναι φυσιολογικοί άνθρωποι. Είναι αποβράσματα της κοινωνίας. Δυστυχώς αυτοί είναι τρισχυρότεροι και πολύ πιο επικίνδυνοι από κάποιους που ζουν στα τρελοκομεία. Μη διστάζετε λοιπόν. Όταν και όπου τους συναντάτε, φτύστε τους. Μην τους αφήνετε να σηκώσουν κεφάλι. Είναι επικίνδυνοι. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο εκπρόσωπος της αγάπης, λέει αυτά τα πράγματα και παροτρύνει τους συνανθρώπους, την υπόλοιπη κοινωνία, να φτύσουν άλλους συνανθρώπους τους, να τους λιντσάρουν, γιατί δεν είπε μόνο αυτά. Mm-hmm. Είπε και ότι αν επιτρεπόταν από τον νόμο θα είχαμε ένα όπλο και θα καθαρίζαμε το θέμα μόνοι μας. Ακριβώς. Είπε όλα αυτά τα πράγματα και τα ακούς, σοκάρεσαι. Λες, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, και όμως είναι δυνατόν, και μετά μαθαίνεις τα ευχάριστα. Ποια είναι τα ευχάριστα? Ότι 8 συμπολίτες σου μπαίνουν στη διαδικασία, παίρνουν την πρωτοβουλία και κινούνται νομικά εναντίον αυτού του ανθρώπου. Σε μια εποχή απάθειας αποφάσισαν να κινηθούν και να αντιδράσουν. Ναι, έστω και 8. Για τον απολύτως βάσιμο λόγο ότι παρακινεί με τη ρητορική αυτή μίσους άλλους ανθρώπους ώστε να βλάψουν συνανθρώπους τους. Και χαίρεσαι γιατί θεωρείς απόλυτα δεδομένο ότι είναι ποινικό αδίκημα και θα τιμωρηθεί. Ναι, το θεωρείς απόλυτα δεδομένο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό σου ότι θα τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος από τη δικαιοσύνη, γιατί ακριβώς άκουσες τι είπε, τι άλλο να πει κάποιος άνθρωπος για να τιμωρηθεί. Για πολύ λιγότερα έχουν τιμωρηθεί. Ακριβώς. Κι όμως πάνε στα δικαστήρια, γίνεται η δίκη και αθεώνονται, κυρίες και κύριοι. Αποκατηγορούμενος για ομοφοβικό παραλήρημα, ήρωας. Με χειροκροτήματα, αγκαλιές και φιλιά αποχώρησε ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αιγυαλίας Αμβρόσιος από το δικαστήριο το οποίο καναθώωσε. Και όχι μόνο αθώνεται, αλλά οι άλλοι χριστιανοί υποστηρικτές και φίλοι του βρίσκονται έξω για να τον φωνάξουν, να βροντοφωνάξουν πόσο άξιος είναι και να τον χειροκροτήσουν. Πολύ περισσότεροι από 8. Πολύ περισσότεροι από 8 που κάναν τη μήνυση. Ένας από τους 8 είναι ο Πέτρος Αμπουτσάκης, ο οποίος είναι κοντά μας σήμερα και τον καλωσορίζω. Πέτρο, καλώς όρισες στο Βινήλιο και χαιρόμαστε πολύ που βρίσκεσαι εδώ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να πω 2 ακόμα πράγματα πριν σου κάνω την πρώτη ερώτηση. Είναι το εξής, ότι αθώνεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και ξέρεις, σοκάρεται η κοινωνία ή ένα μέρος της κοινωνίας, γιατί λες ότι αυτή ήταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για τη δικαιοσύνη να στείλει ένα συμβολικό μήνυμα. Γιατί δεν έχουμε τίποτα τώρα ενάντια στον άνθρωπο. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος είναι, ούτε να πάθει τίποτα θέλουμε, για όνομα του Θεού να είναι καλά ο άνθρωπος, να ζήσει και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του ευτυχισμένος. Ίσως να αποσυρθεί. Αλλά μια συμβολική καταδίκη, γιατί αυτό έχει σημασία, να πάρει θέση, ρε παιδί μου, η δικαιοσύνη και να πει ότι αυτά τα πράγματα από τον οποιοδήποτε, πόσο μάλλον από κάποιον που έχει θεσμικό ρόλο στην κοινωνία μας, δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά. Και όχι, αθώνεται. Και εκεί είναι που δεν ξέρεις να συγκρίνεις ποιο σοκ είναι πιο ισχυρό. Αυτά που είπε ο Αμβρόσιος ή το γεγονός ότι αθώθηκε? Για μένα το δεύτερο. Για το δεύτερο είναι συντεταγμένο. Είναι απόφαση πολλών, είναι ερμηνεία νόμων, είναι αυτό νομίζω μας αφήνει το στόμα ανοιχτό. Αγαπητέ Πέτρο, πριν μπούμε στην, και μας πεις για αυτή την υπόθεση, θέλω να ξεκινήσω λίγο αντίστροφα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είσαι ένας ομοφιλόφιλος άντρας, ζεις στην Ελλάδα του 2018. Η ερώτηση μπορεί να ακουστεί ανόητη ή η απάντηση είναι αυτονόητη, αλλά θέλω να σε ρωτήσω πώς νιώθεις, αλλά πώς νιώθεις βαθιά μέσα στην ψυχή σου. Πραγματικά, θέλω να απαραχθείς από κάθε άμυνα που μπορεί να έχεις και κάθε πανοπλία. Πώς νιώθεις βαθιά μέσα στην ψυχή σου όταν είτε εισπράττεις από την υπόλοιπη κοινωνία όλο αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι όλο αυτό το ρατσισμό, όλη αυτή την προκατάληψη, όλη αυτή τη διάκριση, είτε βλέπεις στις τηλεοράσεις όλες αυτές τις ανόητες ψυχαγωγικές εκπομπές που φωνάζουν όλους αυτούς τους γνωστούς άγνωστους οι οποίοι τοποθετούνται για την ύπαρξή σου
επί της ουσίας με έναν τρόπο όχι απλά απαξιωτικό, αυτό είναι επικής χαρακτηρισμός, ή όταν ακούς ανθρώπους όπως ο Αμβρόσιος που έχουν το θεσμικό ρόλο αυτών να λένε αυτά τα πράγματα και μετά να αθωώνονται στο δικαστήριο. Βαθιά μέσα στην ψυχή σου, πώς νιώθεις? Κοίταξε, βαθιά μέσα στην ψυχή μου, όπως το λες, από μικρός αισθανόμουν ότι αυτό είναι βασικά μια ηλίθια αδικία. Μια ηλίθια αδικία που όμως πληγώνει και δημιουργεί προβλήματα. Τώρα, πάνω σε αυτό που είπες για τις διακρίσεις και τα προβλήματα της κοινωνίας, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει το πώς το βλέπουμε στο θεωρητικό, στα σχόλια στο YouTube, τι θα ακούσεις από κάποιο 15χρονο που θα πει μια χαζομάρα πίσω από ένα υπολογιστή που δεν σε βλέπει καν. Και υπάρχει και η πραγματική ανθρώπινη σχέση. Στις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις, εκεί βλέπεις το άτομο συνήθως και δεν υπάρχουν διακρίσεις αν τηρούνται κάποια, αν ας το πούμε, δεν φαίνεσαι. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Οπότε η κοινωνία μας βασικά είναι υποκριτική. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Σε έχει πληγώσει η κοινωνία, σε έχει πληγώσει μεγαλώνοντας? Σαφέστατα, έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα και εγώ, πολύ περισσότερα άλλα άτομα, και στα οικογενειακά και στα επαγγελματικά και στα φιλικά, σε πολλά επίπεδα, και ήμουν παλιότερα άτομο της εκκλησίας, δηλαδή είχα τελειώσει και εκκλησιαστική σχολή. Λόγω οικογένειας βρισκόμουν σε αυτό το χώρο. Πέρασες πολλά χρόνια τη ζωή σου να κρύβεσαι ή πάρα πολλά χρόνια. Πώς είναι να ζεις και να κρύβεσαι απλά και μόνο γιατί είσαι ό,τι είσαι, τέλος πάντων, όπως είσαι, για αυτό που είσαι? Κοίτα, όταν τρίτη δημοτικό εγώ συνειδητοποίησα ότι ξέρεις κάτι παίζει με μένα διαφορετικό και πρέπει να το κρύψω. Δηλαδή ήταν ταυτόχρονα με τη συνειδητοποίηση, την ίδια στιγμή ήρθε καπάκι και η σκέψη ότι δεν πρέπει να το πω. Γιατί άμα το πω θα είναι πάρα πολύ δυνατές οι αντιδράσεις από τους άλλους, που δεν ξέρω ποιες θα είναι. Και τώρα σου μιλάω για δεκαετία, τέλη δεκαετίας 70. Πάμε πολύ πίσω, έτσι. Ναι. Και είναι ακριβώς το ίδιο τώρα και με τα σημερινά παιδάκια. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Από τότε λοιπόν έκανα πολλές προσπάθειες να μιλήσω. Και στην οικογένειά μου και σε ανθρώπους δίπλα μου. Θυμάμαι στη μητέρα μου το είχα πει στα 12 μου. 12 χρονών το είπα στη μητέρα μου, γιατί θεωρούσα ότι είναι μια μητέρα μορφωμένη, εκπαιδευτικός, ότι θα συζητάει για αυτά τα θέματα. Πώς το αντιμετώπισε? Με πήγε σε παπά. Για εξορκισμό? Υπόθετο όχι για εξορκισμό, αν και ξέρεις αυτά που ακούς στην εκκλησία είναι όλα... Είναι λίγο περίεργο, συζητάμε και λέμε υπάρχουν, ξέρω εγώ, θρησκόληπτοι, υπάρχουν ακραίοι πιστοί, τι είναι τελικά η πίστη? Είναι μια πίστη αλακάρτ? Ποιο είναι το δόγμα? Και όλα αυτά πέφτουν και στη συζήτηση για τον Αμβρόσιο. Είναι η θρησκεία μια θρησκεία της αγάπης? Είναι αντί για θρησκεία της αγάπης αγαπουλίνια, όπως είπε ο Αμβρόσιος? Γιατί έβρισε τους χριστιανούς που αγαπάνε και τους είπε αγαπουλίνια. Εμείς δεν είμαστε αγαπουλίνια, λέει. Εμείς έχουμε το καθαρό δόγμα. Μάλιστα. Όλο αυτό λοιπόν είναι λίγο ένα μπέρδεμα. Τι είναι τελικά η θρησκεία, γιατί δεν είναι. Και δεν ξέρω να σου απαντήσω κι εγώ. Ναι, κοίταξε, μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν χωνεύει τις οργανωμένες θρησκείες. Δεν τις χώνεψα γενικότερα στον πλανήτη και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, ιδίως οι άνθρωποι που είναι λίγο πιο φανατικοί με τη θρησκεία, τα έχουν μαζί μας για αυτό το λόγο. Αλλά προσωπικά, προς υπεράσπιση όχι μόνο του εαυτού μας, αλλά γενικότερα της ουσίας, αισθάνομαι, είναι ότι κάθε φορά που τα βάζουμε με ανθρώπους σαν τον Αμβρόσιο, αισθάνομαι ότι υπερασπιζόμαστε τη θρησκεία. Γιατί οι άνθρωποι που στην πραγματικότητα προσβάλλουν τη θρησκεία είναι άνθρωποι σαν τον Αμβρόσιο. Γιατί νομίζω ότι αν υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε, ακόμα και αυτό βέβαια το βάζω με ένα ερωτηματικό, είναι ότι η θρησκεία είναι η αγάπη. Όπως την ονομάζει κανείς, όπως την αντιλαμβάνεται κανείς, όπως ονομάζεται ο Θεός του καθένα, πάντως είναι η αγάπη. Και κάθε άλλο παρά βέβαια αγάπη μπορείς να διακρίνεις στα λεγόμενα αυτών των ανθρώπων. Υπάρχουν πάντως πολλοί άνθρωποι οι οποίοι συμπεριφέρονται έτσι, πώς να το πω, απάνθρωπα, παιδί μου, χωρίς να έχουν και σχέση με τη θρησκεία, χωρίς να είναι απαραίτητα ζηλωτές ενός δόγματος, γιατί είναι μακριά από την ανθρωπιά. Δεν είναι δηλαδή συνυφασμένο όλο αυτό πάντα με την υπερβολική πίστη. Όχι βέβαια. Σε μια θρησκεία. Όχι βέβαια, αλλά τώρα μιλάμε για τη θρησκεία. Ναι, ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Πέτρο, καταρχήν συγχαρητήρια δεν σου είπα που μπήκατε στη διαδικασία να κάνετε αυτή την κίνηση, γιατί είναι σημαντικό να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Έχει έξοδα, έχει κόπο, έχει φθορά, έχει ψυχοφθορά. Οπότε συγχαρητήρια. Πώς νιώσατε όταν αθωώθηκε? Όταν αθωώθηκε. Το περιμέναμε να πούμε την αλήθεια, γιατί φαινόταν από την αρχή. Δηλαδή, με το που ξεκίνησαν οι ερωτήσεις από την έδρα και είδαμε πώς γίνεται, πώς έχει στηθεί όλο αυτό, είδαμε ότι την έδρα δεν την ενδιαφέρει καθόλου η ουσία του θέματος, το αν αυτή η ρητορική μίσους όντως επηρεάζει τις ζωές μας και πώς να το διερευνήσει έστω και λίγο τι έγινε με αυτή την ιστορία. Ήταν όλο το θέμα πώς θα μπορούσε να αθωωθεί ο Αμβρόσιος.
Οπότε τα συναισθήματα ήταν από τη μια να βλέπεις ένα κράτος να αυτοακυρώνεται. Μια δικαστική απόφαση που πρέπει να τη σεβαστείς. Είναι σεβαστή. Ξέρουμε από εκεί πέρα ότι υπάρχουν βήματα που μπορούμε να κάνουμε. Και θα τα κάνετε, αυτά τα βήματα. Εννοείται πως θα τα κάνουμε. Και όπως και γίνει και στο Σύμφωνο Συμβίωσης και με όλα τα υπόλοιπα, ξέρουμε ότι απλά το μόνο που μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι να καθυστερούν την εξέλιξη των πραγμάτων. Την εξέλιξη των πραγμάτων με βάση την κατεύθυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, γιατί εφόσον είμαστε με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πασχίζουμε, ένα πράγμα είναι η αποδοχή τους. Άμα δεν τα. Εκτός και αν αλλάξουν οι σχέσεις μας. Ναι. Τι να πω τώρα. Ελπίζουμε ότι στα επόμενα νομικά βήματα που θα κάνετε θα αποκατασταθεί η αξιοπρέπεια της δικαιοσύνης, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν είναι κάτι ομοιόμορφο. Υπάρχουν λαμπροί άνθρωποι μέσα στον χώρο αυτόν. Υπάρχουν και άνθρωποι που βρίσκονται σε άλλο αιώνα. Σκοτεινές νησίδες και φωτεινές νησίδες. Ακριβώς μέσα στη δικαιοσύνη. Επειδή ο Πέτρος είναι εκπαιδευτικός, εγώ ήθελα να το ρωτήσω αν βλέπει τα νέα παιδιά, αν πιστεύει ότι αυτό είναι κάτι που θα αλλάξει. Αν βλέπει δηλαδή τα παιδιά, τα μικρά, ότι υπάρχει μια άλλη νοοτροπία, ότι έρχεται κάτι καινούριο, ότι είναι πιο ανοιχτά τα μυαλά του. Ότι δεν είναι τόσο κλειστά όσο η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Ναι, σαφώς. Αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα από χρόνο σε χρόνο. Μου έλεγε ένα παιδί, το οποίο τώρα είναι τρίτη λυκείου, ότι στο ίδιο γυμνάσιο που βρίσκεται, τα παιδιά που πάνε τώρα στο γυμνάσιο έχουν πάει στο διευθυντή και έχουν ζητήσει να τους δώσει ένα χώρο για να μπορούν να κάνουν LGBTQ support group. Mm-hmm. Δηλαδή να βρίσκονται και να μιλάνε παιδιά τα οποία ήδη έχουν ορίσει τις ταυτότητές τους ως LGBTQ. Μιλάμε για γυμνάσιο στην Αττική. Έχω εδώ κάτι... Συγγνώμη Πέτρο. Συγγνώμη που σε διακόψα. Ναι, συγγνώμη. Έχω κάτι κρατάω στα χέρια μου και έχουμε να δείξουμε και την εικόνα για να δούμε τι γίνεται και σε άλλα μέρη του κόσμου. Αυτό πολλά θα μπορούσαμε να δείξουμε. Ένα διάλεξα ότι στην Κροατία, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις κι εσύ, κυκλοφορούν παραμύθια για παιδιά με ομόφυλα ζευγάρια. Νομίζω ότι έχουμε μία εικόνα για να δείξουμε. Ναι, αυτή είναι η εικόνα. Είναι για πρώτη φορά κυκλοφόρησε βιβλίο με τίτλο «Η οικογένειά μου, ουράνιο τόξο» και είναι το πρώτο βιβλίο στην Κροατία που δείχνει οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου. Το αναφέρω βέβαια αυτό για να δούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες και πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτές τις χώρες και με αυτές τις κοινωνίες εδώ στην Ελλάδα. Καλύτερα να μην κάνουμε τη σύγκριση που βρισκόμαστε με αυτές τις χώρες. Ναι, γιατί υπάρχει κάτι πολύ παράξενο. Φαίνεται τον τελευταίο καιρό αντί να κάνουμε βήματα προς τα μπροστά, κάνουμε συνεχώς βήματα προς τα πίσω. Όλο και πιο συντηρητική νομίζω η κοινωνία. Συντηρητική και μάλιστα με το χείρι στο. Με την κακή έννοια της λέξης. Κάτι αισιόδοξο βέβαια μας είπε ο Πέτρος για αυτά που γίνονται τα βήματα κάτω στην Αθήνα, για το σχολείο, για τα παιδιά που μαζεύονται, που με το σχολείο μπορούν να βρίσκονται και να μιλάνε για τη δικιά τους κοινότητα. Πέτρο, κάποιοι από τους δικηγόρους της υπεράσπισης του Αμβρόσιου ήταν οι ίδιοι δικηγόροι που είναι στην υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής. Ναι. Ήταν γεγονός αυτό, έτσι. Υπήρχε βουλευτής της Χρυσής Αυγής, η πρώην. Βουλευτής Χρυσής Αυγής. Νομίζω νυν βουλευτής Χρυσής Αυγής από την Πάτρα. Γεγονός που αποδεικνύει ότι ο διαχωρισμός κράτους εκκλησίας δεν ξέρουμε αν ποτέ συμβεί, αλλά ο διαχωρισμός εκκλησίας Χρυσής Αυγής πολύ δύσκολα μάλλον θα συμβεί. Ο συγκεκριμένος τόμος τους έχει αναφέρει και ως γλυκιά ελπίδα της πατρίδας όταν προέτρεπε τον κόσμο και το πείμενε να τους ψηφίσει, οπότε ήταν σίγουρα δεμένος. Ο ένας κρίκος με τον άλλο πάνε μαζί. Η αλήθεια είναι ότι αν υπάρχει ένας χαρακτηρισμός που ταιριάζει Γάντι στη Χρυσή Αυγή είναι γλυκά παιδιά. Γλυκιά ελπίδα. Πέτρο, να πω κάτι. Βεβαίως. Εγώ αισθάνθηκα και από άτομα του χώρου μου που είναι πιστά και από φίλους και συγγενείς και από τον εργασιακό μου χώρο και από τα άτομα που ήταν εκεί στη δίκη που ήταν το Αμβρόσιο, αισθάνθηκα ότι δεν τον δικαιολογούν και δεν είναι μαζί τους αυτό, εξαναγκάζεται στο σκάφι. Το πρόβλημα είναι γιατί δεν μπορεί η επίσημη εκκλησία να τοποθετηθεί. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο μέρος της εκκλησίας αυτό που υποστηρίζει τη Χρυσή Αυγή και τον Αμβρόσιο. Νομίζω ότι ο βασικός λόγος. Κάτι λείπει από τους υπόλοιπους και δεν μπορούν να τοποθετηθούν και να αντιδράσουν σωστά. Δεν λείπει τίποτα, είναι πολιτική. Είναι η Εκκλησία, αλλά είναι πολιτικά αντίθετα και ισορροπούν μεταξύ άκρων όπως ένα πολιτικό κόμμα ανάμεσα στα άκρα του. Έτσι γίνεται και μέσα στην Ιερά Σύνοδο. Τηρούν τα προσχήματα και τις ισορροπίες. Εγώ πιστεύω ότι βόλεψε πάρα πολύ την Ελληνική Εκκλησία, γιατί όταν τελείωσε η δίκη και βγήκε το αποτέλεσμα, πάρα πολλοί κόσμοι έκανε το σταυρό του. Οπότε θεωρώ ότι ήταν πολύ βολικό για την Εκκλησία. Ότι ήταν τόσο απίστευτο. Είπε βέβαια και ο Πέτρος κάτι βασικό. Δεν ξέρω αν το είπε η θελημένη ή άθελα ο Πέτρο. Είπε ότι η πίστη και η θρησκόληπτη. Και έκανε το διαχωρισμό και αυτό είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνει πολλά. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Πέτρο, θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε πολύ, εκτός αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
Αυτό, αυτά που είπαμε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του Ρατσισμού και θα συνεχίσουμε για λίγο με αυτό το θέμα και με αυτή την αφορμή που έτσι κι αλλιώς θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σου. Σε είχαμε σήμερα στην εκπομπή. Πάνω σε αυτό μόνο να πω ότι ο ρατσισμός δεν είναι πακέτο, δεν τον διαλέγεις και λες θα ασχοληθώ με αυτό το τομέα ή με εκείνο, πρέπει να το βλέπεις στο σύνολο. Οπότε τα δικαιώματα πάνε στο σύνολό του. Ακριβώς, ακριβώς. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια τις ενέργειές σας. Καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Γεια.